Σας είδατε στην εκπομπή 24 ώρες Ευρώπη, άλλη μια φορά από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο στούντιό μας στις Βρυξέλλες. Έχουμε κοντά μας σήμερα την κυρία Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε, είχαμε πολύ καιρό να σας δούμε. Χαίρομαι πολύ που είστε πάλι κοντά μας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Θα μας έρχεστε πια, να φανταστώ. Θα είμαι κοντά σας ό,τι και αν συμβεί. Είτε Βρυξέλλες είτε Στρασβούργο. Και στο φεγγάρι ακόμα να κάνουν ολομέλεια, εγώ θα πάω. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μιλήσατε πρόσφατα σε ένα φόρουμ που διοργάνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της ΔΕΘ για την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, για την κρίση που αντιμετωπίσαμε με τον κορονοϊό, αυτά τα κονδύλια να βοηθήσουν στην ανάκαμψη. Θέλετε λίγο να μας πείτε τι υπόθηκε στο φόρουμ αυτό? Ήταν το φόρουμ που διοργάνωσε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι η συνάντηση που φέτος έγινε χωρίς ακροατήριο, αλλά διαδικτυακά. Και προσεκλήθη να μιλήσω στο τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, δεδομένου ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να συζητήσουμε από όλα τα επίπεδα και από όλες τις οπτικές τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσουμε το μεγάλο όγκο των χρημάτων που έρχονται στην Ελλάδα και μάλιστα είναι προσοβαρός. Δύο είναι τα σημεία που νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούμε τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας στον χρόνο. Δηλαδή πρέπει να κινηθούμε εμπροσθοβαρός και μάλιστα στα πρώτα 4 χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πολύ γρήγορα τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης σε συνδυασμό με τα κονδύλια της προγραμματικής περίοδου 21-27 του λεγόμενου ΕΣΠΑ, και όχι να αφήσουμε τα χρήματα για το τέλος προγραμματικής περίοδου, κάτι που συχνά συμβαίνει για λόγους εκλογικού κύκλου και στις περιφέρειες αλλά και στις εθνικές κυβερνήσεις. Και το δεύτερο βεβαίως είναι το περιεχόμενο αυτών των επενδύσεων, ότι πρέπει πλέον να το πάρουμε τελείως αλλιώς, να αλλάξουμε προοπτική και κατεύθυνση, να μιλήσουμε για επενδύσεις πράσινες, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι η αναβάθμιση των κτηρίων. Ήμουν και η εισηγήτρια εκ μέρους της Επιτροπής ΕΜΒΗ στο νέο κύμα της αναβάθμισης των κτηρίων, όπως είναι η παραγωγή ενέργειας από τα απορρίμματα, όπως είναι η ανάκτηση υλικών στα απορρίμματα, όπως είναι οι πράσινες μεταφορές, οι πράσινες και βιώσιμες μεταφορές, όπως είναι η ψηφιοποίηση στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, όπως είναι η δυνατότητά μας να μπορέσουμε με έξυπνες λύσεις να βελτιώσουμε τη ζωή μας και να την κάνουμε πιο ανθεκτική. Αυτό προϋποθέτει ότι θα προτεραιοποιήσουμε τις συγκεκριμένες επενδύσεις έναντι άλλων. Δηλαδή, είναι προτιμότερο να φτιάξουμε ένα μεγάλο ευρυζωνικό δίκτυο από το να φτιάξουμε ένα μικρό δρόμο σε μια περιφέρεια. Είναι προτιμότερο να πάμε σε ένα μεγάλο κύμα αναβάθμισης κτηρίων από το να μπούμε και να ξανααναπλάσουμε μια περιοχή την οποία είχαμε αναπλάσει την προηγούμενη περίοδο, προκειμένου να ανανεώσουμε έτσι και τη σχέση μας με τους ψηφοφόρους. Λέω για πράγματα που συμβαίνουν και κυρίως είναι προτιμότερο να κάνουμε έργα μεγάλης κλίμακας από το να κατακαιρματίσουμε τα χρήματα που έρχονται σε μικρότερα έργα. Γνωρίζουμε ότι ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα για το θέμα της απολιγνητοποίησης και της ισόρροπης μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης βέβαια. Πώς μπορεί να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα? Η απολιγνητοποίηση έχει διάφορα στάδια και στο μηχανισμό δίκαιης μετάβασης υπάρχουν διάφορα εργαλεία. Ένα είναι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Ένα άλλο όμως εργαλείο, το οποίο ενδεχομένως δεν έχει πολύ συζητηθεί στην Ελλάδα, είναι το Public Loan Facility, τα δάνεια που δίνονται στον δημόσιο τομέα προκειμένου να διευκολυθούν οι επενδύσεις στις περιοχές σε μετάβαση. Σε αυτό το σκέλος είμαι εισηγήτρια εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας, και δύο από τις προτάσεις που κάναμε και που έγιναν ανασμένως αποδεκτές αφορούν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα δάνεια. Το πρώτο βασικό στοιχείο έχει να κάνει ότι τα δάνεια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή να έχουμε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν το δημόσιο τομέα και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δάνεια προκειμένου να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας και την οικονομική τους επιρροή σε συγκεκριμένες περιοχές. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν κάποια από τα δάνεια αυτά προκειμένου να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση, είτε με αναβάθμιση των δικτύων, είτε με αναβάθμιση των δικτύων σε συνδυασμό με το sector coupling, δηλαδή τον συνδυασμό των δύο τομέων, τόσο του φυσικού αερίου που αντικαθίσταται σταδιακά από πράσινο αέριο, όσο και του ηλεκτρισμού. Είναι ιδέες που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή Ενέργειας και Βιομηχανίας και είναι ιδέες που θα τις δούμε στο Public Law Facility, το οποίο είναι ένα εργαλείο που κυρίως δίνει δάνεια
και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που είναι ο μεγάλος μας σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια, καθώς είναι η Τράπεζα για το Κλίμα. Ο Πρωθυπουργός επίσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στο θέμα της απολιγνητοποίησης. Πιστεύετε ότι τα κονδύλια που έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσουν, είναι επαρκή για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη? Τα κονδύλια είναι αρκετά, δεν είναι όσα χρειαζόμαστε. Η πραγματικότητα είναι ότι ειδικά το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης ήταν ο μεγάλος αδικημένος στο εργαλείο της ανάκαμψης, το Ταμείο της Ανάκαμψης. Αυτό δεν σημαίνει, σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα ώστε να δοθεί όθηση στην περιοχή. Αυτό που χρειάζεται είναι γρήγορες νίκες και μπροστοβαρές λύσεις, για να μπορέσει η περιοχή να καλύψει το κενό στις θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσει η απολιγνητοποίηση, που θα δημιουργήσει το κλείσιμο των ελληνικών μονάδων έως το 2024 και συγχρόνως να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις. Επάρκειας ενέργεια νομίζω πως ήδη θα έχουμε με όλες αυτές τις επενδύσεις που ήδη έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, και νομίζω πως βρίσκονται όλα αυτά στην ευρωπαϊκή κατεύθυνση που προτείνουμε κι εμείς από εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει κάποιους φιλόδοξους στόχους για την πράσινη μετάβαση. Πώς βλέπετε εσείς στην Ελλάδα σε αυτό το νέο πράσινο ενεργειακό περιβάλλον? Με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει σοβαρότατες δυνατότητες σε ό,τι αφορά τον ήλιο και τον αέρα, και γιατί είναι μια χώρα η οποία μπορεί, συγκεντρώνοντας αυτές τις δυνατότητες, να μπορέσει όχι μόνο να λύσει ήδη για το ζήτημα της ενεργειακής της επάρκειας, αλλά και να γίνει και χώρος αποθήκευσης και εξαγωγής ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο του πλανήτη σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αποθήκευση και η διανομή ενέργειας, και σε αυτό συμβάλλουν και οι μεγάλες επενδύσεις, τόσο ο αγωγός IDB που γίνεται με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν βαθμό, διότι συνδέει δύο χώρες, τη Βουλγαρία με την Ελλάδα, και παίρνει χρήματα από το Connecting Europe Facility, όσο και η μονάδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, το FSRU, το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα των Project of Common Interest, στην τέταρτη λίστα των Project of Common Interest. Σημασία έχει να μείνει το FSRU, η αποθήκευση φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης, και στην πέμπτη λίστα των Project of Common Interest, γιατί τα κριτήρια θα αλλάξουν. Κυρίως στην κατεύθυνση του ότι εκτός από φυσικό αέριο μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί και ως αποθηκευτικός χώρος ανανεώσιμων αέριων. Ο καγκελάριος Σεμπάστιαν Κούρτς ζητά την πλήρη ακύρωση, όπως και άλλη πολιτική βέβαια, των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. Ποια είναι η θέση της Ελλάδας σε αυτό το θέμα? Είναι προφανές ότι η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από την Ευρώπη και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται δεν βοηθά στο να προχωρήσει η ενταξιακή της προοπτική. Είναι επίσης απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ μεγάλη ψυχραιμία να ξαναδεί τη σχέση της με την Τουρκία σε ό,τι αυτό προσδιορίζεται και στην ενταξιακή της πορεία, αλλά και σε ό,τι αυτό προσδιορίζεται και στην κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό. Είμαστε σε μια στιγμή που η Τουρκία έχει μέχρι τώρα επιδείξει ένα ρόλο αναθεωρητικό στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της δια της ισχύως. Απέναντι σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να σταθεί ουδέτερη, και αυτό ήταν και το μήνυμα το οποίο έστειλαν σήμερα οι παρατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πρώτο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το Μάρφετ Βέμπερ. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε στις αρχές μας και στη βάση του διεθνούς δικαίου, επειδή η Τουρκία έχει αποφασίσει να διευρύνει το ζωτικό της χώρο κάνοντας τσαμπουκά. Το διεθνές δίκαιο υπάρχει για να μας προστατεύσει. Είναι το καταφύγιο των χωρών που θέλουν να ζήσουν ειρηνικά και θέλουν να διευθετούν ειρηνικά τις οποιασδήποτε διαφωνίες. Άλλωστε, η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία και μόνη. Είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των θαλασσίων ζωνών που προκύπτουν από αυτή. Και καλό θα είναι η Τουρκία να αποφασίσει να προσέλθει στη συνέχιση των διερευνητικών επαφών που διεκόψαν το 2016, αφήνοντας κατά μέρος οποιασδήποτε άλλες επιδείξεις δύναμης, ισχύως και θυμού καμιά φορά. Δεν τη βοηθά, και φάνηκε πως δεν τη βοηθά, σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η δύναμη αποτροπής που διαθέτει η Ελλάδα και η πολυσχεδής διπλωματία οδήγησαν το Ρουκρέις να επιστρέψει στην Τουρκία. Υπ' αυτή την έννοια, καλύτερο θα ήταν το επόμενο βήμα να γίνει από την πλευρά τους και να επιστρέψουν και στις διερευνητικές επαφές. Μιλήσατε στο State of the Union και θέσατε στην κυρία Von der Leyen το ζήτημα της Τουρκίας. Καμία ένωση οικονομική και πολιτική
δεν μπορεί να είναι ισχυρή αν δεν περιφρουρεί την εδαφική της ακεραιότητα, τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών και τα σύνορά της. Νομίζω λοιπόν πως είναι απαραίτητο η πρόεδρος της Κομισιόν, είναι απαραίτητο να στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι τα ευρωπαϊκά σύνορα είναι στον Εύρο, τα ευρωπαϊκά σύνορα είναι στην Ελληνική θάλασσα, τα ευρωπαϊκά σύνορα τα φυλάνε οι Έλληνες. Ωραία. Ποιος πιστεύετε πως πρέπει να είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην τουρκική επιθετικότητα? Ήδη στέλνουμε ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα με το ψήφισμά μας, που επισημαίνει την ανάγκη να υπάρχουν κυρώσεις κατά της Τουρκίας, εφόσον η Τουρκία προχωρήσει στην παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικός μοχλός πίεσης προς την Τουρκία. Η Τουρκία δεν αντέχει κυρώσεις από τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά του κόσμου. Να αλλάξουμε λίγο θέμα και να πάμε στο θέμα του Brexit, όπου βλέπουμε ότι δεν υπάρχει επί της ουσίας συμφωνία. Εάν τελικά συμβεί ένα ασύντακτο Brexit, ποιες θα είναι οι συνέπειες για την Ελλάδα και την Κύπρο? Νομίζω πως καταρχήν πρέπει να δούμε πως ένα ασύντακτο Brexit θα είναι ένα Brexit το οποίο θα πληγώσει και τις δύο πλευρές. Όμως όπως έχει μετρηθεί ως τώρα, εκείνος που θα υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες θα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτή τη βάση θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δεχτεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ούτε παραβίαση των συμφωνηθέντων, και γι' αυτό και η διαπραγμάτευση θα είναι σκληρή. Θεωρώ πως το βασικό μας στοιχείο, που είναι η περιφρούρηση των δικαιωμάτων των πολιτών μας που μένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, είτε στην Ελλάδα, είτε από την Ελλάδα είτε από την Κύπρο, είναι ένα βασικό κομμάτι της συμφωνίας η οποία πρέπει να εφαρμοστεί. Διαφορετικά θα έχουμε μια κατάσταση στην οποία θα είμαστε και οι δύο χαμένοι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά ακόμη και αν το μετρήσουμε έτσι, εκείνος που θα είναι πολύ χαμένος θα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωραία. Συμμετέχετε στην καμπάνια κατά του παιδικού καρκίνου που έχει οργανωθεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλετε λίγο να μας πείτε ποιες ενέργειες θα γίνουν και ποιες προϋποθέσεις έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη βελτίωση της θεραπείας των παιδιών? Είναι ο μήνας για την πληροφόρηση για τον παιδικό καρκίνο ο Σεπτέμβριος και σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είμαι το μοναδικό μέλος, η μοναδική ευρωβουλευτής από την Ελλάδα που συμμετέχει στην Επιτροπή για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου. Είναι μια επιτροπή η οποία έχει σαφείς νομοθετικές αρμοδιότητες, όπως είναι η Επιτροπή Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Άμυνας. Θα το ρωτούσα αυτό, γιατί είχα μια απορία, δηλαδή ναι, πώς λειτουργούν. Είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται μια επιτροπή με νομοθετικές αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση του καρκίνου, νομοθετικές αρμοδιότητες που θα είναι οριζόντιες και που θα έχουν στόχο την πρόληψη, την ποιότητα της ζωής, την πρόσβαση στα φάρμακα και τις θεραπείες, αλλά και την αποκατάσταση των ανθρώπων που ζουν με καρκίνο. Η κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να πάρει μέτρα για την προστασία των πολιτών της. Διαφορετικά θα βρεθούμε μπροστά σε εξαιρετικά μεγάλους αριθμούς περιπτώσεων ασθενών με καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά όμως ειδικά τον παιδιατρικό καρκίνο, θέλω να σας πω ότι είναι ο καρκίνος με τη μικρότερη θέαση, γιατί συνήθως κρύβεται μέσα στο πρόβλημα της οικογένειας. Ζητάμε λοιπόν τα παιδιά να έχουν δυνατότητα να είναι μπροστά σε πολύ προχωρημένες θεραπείες που τους δίνουν πολύ μεγάλο προσδόκιμο ζωής. Είναι στην πραγματικότητα οι μεγάλοι νικητές οι άνθρωποι που βγαίνουν από παιδικό καρκίνο, γιατί το προσδόκιμο της ζωής τους και η πορεία της ζωής τους τους καταξιώνει. Συγχρόνως όμως χρειάζεται να τους υποστηρίξουμε, όχι μόνο στη μάχη που δίνουν για να αντιμετωπίσουν αρρώστια, αλλά κυρίως και στα επόμενα βήματά τους, ούτως ώστε να ζουν σε καλό επίπεδο και να μπορούν να ζουν καλά την υπόλοιπη ζωή τους. Είναι λοιπόν αυτή η καμπάνια που κάνουμε και την κάναμε ξεκινώντας από το MEPS Against Cancer, κάναμε μια πρώτη συνάντηση διαδικτυακή και πήγε πάρα πολύ καλά εδώ στις Βρυξέλλες. Ξεκινάμε κάτι και στην Ελλάδα με τη βοήθεια της οργάνωσης Καρκινάκι GR, με στόχο να αυξήσουμε τη θέαση του προβλήματος του παιδικού καρκίνου και να προτείνουμε μεθόδους ώστε να ενδυναμωθεί η πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες και να ενταθεί η προσπάθεια ούτως ώστε τα παιδιά που βγαίνουν από αυτή την περιπέτεια να νιώθουν καλά και να επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους. Εφόσον είστε η μοναδική Ελληνίδα που είστε σε αυτή την επιτροπή, θα ήθελα να μου πείτε, που σίγουρα θα έχετε εντοπίσει, ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ασθενείς. Κάναμε αυτή τη δουλειά για τον παιδικό καρκίνο γιατί αντιμετωπίσαμε κυρίως το ζήτημα από την πλευρά του καλού παραδείγματος για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πολύ καλές υποδομές στον παιδικό καρκίνο. Και έχει και πάρα πολύ καλές δομές φιλοξενίας και γενικώς υπάρχει μια πολύ καλή κατάσταση σε ό,τι αφορά τον παιδικό καρκίνο. Δεν είμαστε ούτε τελευταίοι, ούτε χωρίς υποδομές. Αυτό δημιουργεί ένα πολύ καλό παράδειγμα.
Όμως το βασικό στοιχείο το οποίο συζητάμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι πρώτον η πρόληψη. Δεύτερον, αυτό να συνδυάζεται και με έναν τρόπο ζωής, ο οποίος θα οδηγεί σε καλύτερο αποτέλεσμα, με άθληση, καλή διατροφή και καλή καθημερινότητα, λιγότερο στρωσογόνα καθημερινότητα, και μετά βεβαίως η πρόσβαση στα φάρμακα, στα καινοτόμα φάρμακα. Σε αυτή τη βάση είναι μια μάχη που έχουμε να δώσουμε μπροστά μας και μάλιστα άμεσα, είναι η μάχη για την αύξηση των κονδυλίων που αφορούν στο Horizon Europe και στα άλλα ερευνητικά προγράμματα. Είναι απαραίτητο η Ευρώπη να έχει τη δική της έρευνα, να έχει καινοτόμα φάρμακα τα οποία θα παράγονται στην Ευρώπη και να μπορούν οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε αυτά με έναν τρόπο που δεν θα τους εξαφανίζει οικονομικά. Ωραία. Θα αφιερώσουμε ένα ολόκληρο επεισόδιο για αυτό το θέμα. Εφόσον είστε και η μοναδική Ελληνίδα. Ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη. Ναι. Να αφιερώσουμε ένα ολόκληρο επεισόδιο, γιατί απασχολεί πολύ κόσμο όλο αυτό το θέμα της υγείας. Να μιλήσουμε και για πρόληψη και για τις λύσεις που υπάρχουν. Θα το δούμε στην επόμενη Ολομέλεια, θα το οργανώσουμε σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην εκπομπή μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο για να δούμε πώς είναι η ζωή στο Ευρωκοινοβούλιο με τον COVID, με τις μάσκες μας και με όλα τα μέτρα προστασίας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί σας, όπως πάντα, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Я мислим да после Сантос и Мозо на матч. Thank you.
Τριχοφυΐα δεν είναι δεδομένη. Είναι θέμα επιλογής. Μόνιμη ανώδυνη αποτρίχωση. Vivify.